να πάνε στην άκρη και να βοηθάνε αθόρυβα και αμήλυτα. Πρέπει λοιπόν, μια και καλή, να το καταλάβουν όλοι οι Καλαματιανοί. Η ομάδα δεν ανήκει σε κανέναν. Στην ομάδα όλοι εργάζονται. Τις δάφνες δεν τις παίρνει κανείς. Πρώτα απ' όλα οι δάφνες ανήκουν στο μεγαλομέτωχο που έριξε τα εκατομμυριά του και έφτασε εδώ που έφτασε η ομάδα, και εν συνεχεία στους ποδοσφαιριστές που πάλεψαν μέχρι την τελευταία στιγμή. Από τις αρχές Απριλίου, παρότι είμαστε 15 βαθμούς πίσω και όχι 11 που γράφουν κάποιες εφημερίδες, είμαστε 15 βαθμούς κάποια στιγμή πίσω. Παρόλα αυτά, μελετώντας το πρόγραμμα και εφαρμόζοντας όσα μιλήσαμε με τον κύριο Παπαδόπουλο, φτάσαμε σήμερα να πάρουμε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο όταν υπάρχει η θέληση και η πίστη. Αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που, παρά το ότι είχαν μείνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς συμβούλιο, μόνοι τους με τον Σκαφιδά και τον Δημητρακόπουλο και τον γυμναστή τον Κάτσο, εν τούτης άντεξαν και μετά το συμβούλιο που έγινε τον Ιανουάριο του 1993 και με την ενεργό πια δράση του κυρίου Παπαδόπουλου, προχώρησε η ομάδα και έφτασε εδώ που έφτασε. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους όσους αθόρυβα δούλεψαν για το μεγαλείο και την πρόοδο αυτής της ομάδος, και συγχαρητήρια εκ προημίου για όσους πάλι θα δουλέψουν, στην αφάνεια όμως πάλι, χωρίς ζητοκραυγές και φανφάρες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που θέλει αγάπη και μεράκι για να το υπηρετείς. Και εγώ έχω αυτή την ευχέρεια να υπηρετώ το ποδόσφαιρο και να κερδίζω την αγάπη του κόσμου μέσα από το ποδόσφαιρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλοι κοντά στην ομάδα με πολύ αγάπη. Πιες απ' το κύπελο σαμπάνια, να τραγουδήσουμε αγκαλιά. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ευτυχώς. Όλα είδανε κατευθύν. Πιστεύουμε να είμαστε στη Δευτέρα Εθνική. Και του είμαστε στη Β' Εθνική. Και του χρόνου να πάμε για πρώτη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που θέλει αγάπη και μεράκι για να το υπηρετείς. Για την Καλαμάτα συνεχίζει να είναι ίδια, ασχέτως αν δεν είμαι στο τιμόνι, αν δεν είμαι πρόεδρος. Όταν έφυγα από την ομάδα, άφησα 23 εκατομμύρια στο ταμείο χωρίς να οφείλει μία δραχμή, και άφησα παίχτες οι οποίοι μετά πουληθήκανε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Με κατηγορούν ότι δεν άφησα ένα γήπεδο. Λάθος. Άφησα το διαθλητικό κέντρο του Ιδραχείου που είχε στοιχήσει 400 εκατομμύρια. Το έδωσα στην ΠΑΕ.
Σταμάτα πήγα το 1970-71. Έμεινα για λίγο καιρό στην Καλαμάτα. Οι συνθήκες τότε στην Καλαμάτα δεν ήταν και τόσο καλή. Από υλικό ποδοσφαιρικό είχε άριστο υλικό. Δηλαδή ήταν ο Χριστόπουλος, ο Σκαφιδάς, ο Θεοδόρου, ο Μπατούνας, η αδελφή Παναγόπουλη, ήταν ο Πανταζόπουλος που πέθανε ένα παιδάκι πολύ καλό. Ήταν ο τερματοφύλακας ο Ηλιάς, ο Λαγογιάννης. Είχε καλή ομάδα η Καλαμάτα. Έκλεισα συμφωνία με την ομάδα της Καλαμάτας επί Προεδρίας Κυλάκου. Ήταν μια πολύ καλή επιλογή, όπως απεδείχθη στο τέλος. Βρήκα μια ομάδα που είχε αρκετούς παίκτες από την περιοχή και ορισμένους από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Τον Δεκέμβριο που γίνανε οι μεταγραφές του χειμώνα, μείναμε μόνον Καλαματιανοί, Μεσίνη και δύο μόνο παίκτες ήταν εκτός Καλαμάτας, ο Γιωργουδάκης και ένας από την Σπάρτη. Η προσπάθεια που κάναμε, η συνεργασία που είχα με τη διοίκηση του Κυλάκου, με τους εξαιρετικούς συνεργάτες που είχα, τον γυμναστή Σπύρο τον Μπούζιο και τον γενικό αρχηγό τον Νικήτα τον Παπα-Νικολόπουλο, το Γάτο, ήταν εξαιρετική. Χαρά μου μεγάλη γιατί πέρασα και από Καλαμάτα, παρόλο ότι ποτέ δεν ήθελα να δουλεύω στη Β' Εθνική. Αλλά προτάσεις από τον κύριο Σταύρος Παπαδόπουλος ήταν αρκετά ικανοποιητική και έτσι μπορούσαμε να προχωρήσουμε, γιατί η ομάδα έπεσε από Α' Εθνική, μεγάλες φιλοδοξίες είχε και το πρόεδρος. Είχε πολύ μεγάλες γνωριμίες για το, από Βραζιλία, από παίχτες, από επίπεδο και μπορώ να πω ότι έψαχνε καινούριο Ρονάλντο, γιατί κάποτε στο χέρια του ήταν Ρονάλντο και θυμάμαι κουβέντες που μας είπε αναμνήσεις ότι είχε στα χέρια, μπορούσε να αγοράζει μάλλον 100.000 δολάρια ζήτουσαν. Να ακούνε, αλλά από άλλο πλευρό, να, αυτοί οι στόχοι που υπάρχουν, που συμφωνούν για στόχους, να πρώτο λόγο να έχουν τεχνική. Τεχνικός, προπονητής. Προπονητής, να διαλέγει προπονητής που τα έχει πιστοσύνη και να αφήνει να δουλεύει χωρίς επεμβάσεις από παράγοντες, από άλλους που μπορούν να μπερδεύουν τα πράγματα.
Έζησα μεγάλες στιγμές με την ομάδα αυτή. Την αγαπώ. Η Καλαμάτα μου έδωσε τα εχέγγυα να κάνω μια καλή καριέρα στο ποδόσφαιρο. Τότε υπήρχε, όπως είπα, για πολλά χρόνια ο Λυκούργος Γαϊτανάρος, ο οποίος νομίζω είναι από τους προτεργάτες της ανάδειξης του ποδοσφαίρου μας στα υψηλά σαλόνια. Μετά από την αποχώρησή μου με την ομάδα, η οποία έπεσε κατά κατηγορίες, δεν ξέρω πόσα χρόνια περάσανε, ήρθε ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν παλιός παίκτης του Απόλλωνα και είχε βοηθήσει και είχε συνεργαστεί και εμάς. Όταν με τη Μαύρη Θύελλα, όταν ήμουν εγώ πρόεδρος. Και ανέλαβε την Καλαμάτα. Πράγματι, εργάστηκε, προσέφερε υπηρεσία, έφτιαξε την ομάδα πάρα πολύ καλά και ανέβασε στην εθνική, την πρώτη εθνική κατηγορία. Εάν σας καλούσε η Καλαμάτα σήμερα να αναλάβετε την τεχνική ηγεσία, τι θα κάνατε, κύριε Ξηστή? Θα ερχόμουν οπωσδήποτε, αλλά για να περάσω ωραία, να καθίσω 10 μέρες και να απολαύσω εκείνη την ωραία πόλη, την πόλη η οποία δεν κοιμάται ποτέ, τη ζωντανή εκείνη πόλη και τους υπέροχους κατοίκους της. Είναι αλήθεια ότι κατά διαστήματα έρχονται οι παράγοντες και συζητάνε μαζί σας για να πάρετε την ομάδα? Επανειλημμένος. Αφού αγαπάτε την ομάδα, γιατί δεν την παίρνετε, πρόεδρε? Γιατί έχω μία πικρία από αυτό. Όλοι κάνουν τους εξυπνάκηδες, όλοι λένε εγώ τα είπα, εγώ αν ήμουν μέσα. Όχι, μπέστε μέσα, μαζευτείτε όλοι να κάνετε ένα σύλλογο καλό, αντάξιο της Καλαμάτας. Γιατί η Καλαμάτα όταν ήταν στην πρώτη εθνική κατηγορία, ακόμα και στη Β' που ήταν τόσα χρόνια, είχε πολύ σπουδαία ομάδα. Καλαμάτα, πάντα την βοηθάω όταν μου ζητείτε. Γιατί την θεωρώ ότι είναι ένα από τα παιδιά μου. Και πάντα θα είναι στην καρδιά μου. Γιατί χαμένη περηφάνια που θυμηθήκαμε ξανά.